Θέλω σήμερα να πάω στον κύριο Χρήστο Κολοβό, ο οποίος βεβαίως για χρόνια ήταν στην καρδιά του Λιγνίτη για τη ΔΕΗ. Καλημέρα κύριε Κολοβέ. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες σας. Κύριε Κολοβέ, πριν μου πείτε οτιδήποτε για τα καθημάς, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε πάρει χαμπάρι αυτό το, πώς να το πω, της κολοτούμπας του ανάγνωσμα στην Κομισιόν. Τη μία θα πείτε ότι πληρώσατε σε ευρώ και δολάριο και άσε τους Ρώσους να το μετατρέψουν, το φυσικό αέριο λέω, σε 48 ώρες σε ρούβλι. Την άλλη, όχι, δεν θα το κάνετε έτσι, γιατί είναι οι κυρώσεις. Μετά κάντε το έτσι, μετά η έννοια άνοιξα και πληρώνω σε ρούβλι, κακώς άνοιξες, μετά καλώς άνοιξες. Αυτό το χαμό τον έχετε πάρει χαμπάρι. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη είναι ενεργειακά εξαρτημένη από την Ρωσία και κυρίως όταν λέμε Ευρώπη εννοούμε την Γερμανία, την μεγαλύτερη βιομηχανική χώρα στο κέντρο της Ευρώπης, η οποία από την εποχή του Willy Brandt είχε κάνει την Ostpolitik, ώστε η γερμανική βιομηχανία να τροφοδοτείται με φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι το τέλος της Ostpolitik, το τέλος της φθηνής ενέργειας για τη γερμανική βιομηχανία, και αντιλαμβάνομαι ότι οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας στην πράξη στρέφονται εναντίον της Γερμανίας, διότι η γερμανική οικονομία βασίζεται στις εξαγωγές, χρειάζεται φθηνή ενέργεια για να είναι διεθνώς ανταγωνιστική. Χωρίς τη φθηνή ενέργεια δεν θα είναι ανταγωνιστική, και επιπλέον ήταν ανταγωνιστική και με το ισχυρό ευρώ. Ήδη και η ισοτιμία του ευρώ έχει πέσει, οπότε ο μεγάλος χαμένος όλης αυτής της ιστορίας δεν νομίζω ότι θα είναι η Ρωσία, αλλά θα είναι η Γερμανία. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση η Κομισιόν, ακριβώς βλέποντας ότι η Ευρώπη είναι ενεργειακά εξαρτημένη από τη Ρωσία και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει γυρίζοντας ένα κουμπί, βάφτισε τα ρούβλια ευρώ και η ζωή συνεχίζεται. Κύριε Κολοβέ, εσείς το λέτε όπως το λέτε, εγώ εκείνο που αντιλαμβάνομαι είναι ότι αν έχεις μία στρατηγική απεξάρτησης, τη βάζεις μπροστά, αλλά δεν λες στον κόσμο ότι αύριο το πρωί το λύσαμε, αυτό που είπε δηλαδή η κυρία Ντελάιεν, δεν λύνεται αύριο το πρωί. Και δεύτερον, για να έρθουμε μετά στα δικά μας, βλέπω ότι οι ανακοινώσεις που γίνονται την Κομισιόν είναι για ένα νέο πακέτο 300 δις μέχρι το 2028-29 ανάπτυξης περαιτέρω τον ΑΠΕ. Έτσι λέει θα απεξαρτηθούμε. Μπορεί να συμβεί αυτό με την υπάρχουσα τεχνολογία? Τους εύχομαι καλή τύχη, διότι οι πολιτικοί ζουν στο δικό τους συννεφάκι και νομίζουν ότι με το να λένε θα γίνει κιόλας. Αν θα πάτε στο Transparency Platform, την πλατφόρμα διαφάνειας του ENTSO-E, της Ένωσης των Ευρωπαίων Διαχειριστών των Συστημάτων Ηλεκτροδότησης, θα δείτε ότι σήμερα το πρωί στις, να δω ακριβώς τα νούμερα για να σας τα πω με ακρίβεια, στο διάστημα 7:45 με 8 ώρα Γερμανίας, τα χερσαία υλικά έδιναν 10.000 μεγαβάτ, και στο διάστημα 9:30 με 9:45, και κάντε εσείς το λογαριασμό πόση ώρα είναι, μια μισή ώρα περίπου είναι, τα χερσαία υλικά της Γερμανίας έδιναν μόλις 5.000. Δηλαδή μέσα σε μια μισή ώρα χάθηκαν τα μισά χερσαία υλικά της Γερμανίας. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος πόσα είναι τα 5.000 μεγαβάτ, είναι 3 ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, μεγαλύτερος σταθμός της Ελλάδας, ο λιγνητικός, συν η μονάδα της Μεγαλόπολης, οι μονάδες οι δυο της Μεγαλόπολης. Χάσαμε η Γερμανία δηλαδή μέσα σε μια μισή ώρα, έπρεπε να βρει 3 ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, τους μεγαλύτερους σταθμούς της Ελλάδας, συν τον ΑΕΣ Μεγαλόπολης 3 και 4. Πού θα τα βρει αυτά? Μάλιστα. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Οι πολιτικοί λοιπόν μπορούν να ζουν στο δικό τους γιατί συνεχό, συνεχίζεται αλλά λοιπόν η πραγματικότητα λέει ότι τα αιωλικά τα οποία βάλαν είναι παντελώς αναξιόπιστα, διότι στις 7.30 το πρωί μπορεί να φυσάει αλλά στις 10 το πρωί να μην φυσάει και πρέπει να βρεις κάτι άλλο για να έχεις ρεύμα. Και τα φωτοβολταϊκά, ναι μεν είναι πολύ πιο αξιόπιστα και δίνουν αυτή την ώρα στη Γερμανία, δίνουν τριπλάσια, πάνω από τριπλάσια ενέργεια από την ενέργεια που δίνουν τα αιωλικά,
Ωστόσο, τα φωτοβολταϊκά ξέρουμε πολύ καλά ότι μόλις περάσει το μεσημέρι θα αρχίσουν να εξαφανίζονται και το βράδυ θα είναι εντελώς ανύπαρκτα, θα δίνουν το απόλυτο μηδέν. Οπότε για να το κλείσουμε, έχετε μια εξήγηση γιατί επιμένουν σε αυτό? Δεν μπορεί να μην το ξέρουν, δεν μπορεί ειδικός να είναι μόνο ο Κολοβός ή ο Σταμπολής, να μην πω τώρα άλλα ονόματα, και αυτοί να μην το καταλαβαίνουν, αλλά να επιμένουν και σε όλες τις αφηγήσεις. Ακόμη και χθες το Κογκρέσο άκουσα θα πάρουμε ηλεκτρικό ρεύμα από ΑΠΕ από την Αίγυπτο. Γιατί επιμένουμε σε αυτό το αφήγημα όλοι οι Ευρωπαίοι, μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Για τον λόγο ότι το σχεδιασμός πιθανότατα είναι άλλος και δεν έχει σχέση με την ενέργεια, έχει σχέση με την όλη διαχείριση της κοινωνίας που πρέπει να είναι στοιχημένη πίσω από τον ηλεκτρισμό και όχι πίσω από άλλες μορφές ενέργειας, προκειμένου να υπάρχει η παρακολούθηση των πάντων σε πραγματικό χρόνο. Ήδη τα καινούργια αυτοκίνητα θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι πουλούνται με σύστημα GPS, το οποίο κάποιος το παρακολουθεί και ξέρει ακριβώς το τάδε αυτοκίνητο με την τάδε πινακίδα που βρίσκεται σε κάθε χρονική στιγμή. Θεωρητικά αυτό γίνεται για την περίπτωση ατυχήματος, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας μεγάλος πατερούλης σε ευρωπαϊκό επίπεδο που παρακολουθεί τους πάντες και τα πάντα σε πραγματικό χρόνο. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κολοβέ, χθες ο πρώην πρόεδρος ΔΕΗ και διευθύνων σύμβουλος, ο κ. Παναγιωτάκης, αφού αναφερθήκαμε σε αυτά που έχετε πει και θα έλεγα τα επιβεβαίωση κατά γράμμα για τη ρήτρα αναπροσαρμογής κτλ., φτάσαμε στο διατάφτα. Τι πρέπει να γίνει άμεσα, διότι μέσω μακροπρόθεσμα μπορεί η τεχνολογία να μας δώσει μια απάντηση. Για την ώρα όμως, τι πρέπει να γίνει άμεσα για την πατρίδα μας? Και είπε ότι ο λιγνίτης είναι ένας από τους βασικούς παίκτες, ιδίως με την τιμή που έχει στις μέρες μας, ακόμη και με τις ρήτρες ρήπανσης, το πρόστιμο ρήπανσης, πάλι είναι ανταγωνιστικός και εμείς τον έχουμε εδώ σε αυθονία. Μπορεί, τον ρωτήσαμε, ναι, λέει, μπορεί αν πολιτικά αποφασιστεί. Και επειδή ήσασταν στην καρδιά του λιγνίτη χρόνια, είχατε πει κι εσείς ότι έχουμε μία απολιγνητοποίηση βίαιη, παρόλα αυτά θα μπορούσαμε να κάνουμε στροφή. Σήμερα εσείς ο ίδιος έχετε κάποια δεδομένα ότι την ώρα που καίμε πανάκριβο εισαγόμενο φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή αντί να καίμε φθηνό ελληνικό λιγνίτη, ο ελληνικός λιγνίτης, θέλω να τα ακούσουν αυτό οι ακροατές, παρακαλώ πολύ, εξάγεται. Δυστυχώς αυτή είναι η πληροφόρηση που είχα πριν μερικές μέρες, ότι η εταιρεία που βρίσκεται στα σύνορα στη Φλόρινα δίπλα στον ΑΕΣ Μελίτης, αντί να παραδίδει λιγνίτη στον ΑΕΣ Μελίτης και να αυξάνεται εκεί το απόθεμα και να δουλεύει ο ΑΕΣ Μελίτης, ο ΑΕΣ Μελίτης παραμένει σβηστός και μιλάμε για την πιο σύγχρονη μονάδα που έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είναι ο ΑΕΣ Μελίτης κοντά στα Ελληνοσκοπιανά σύνορα. Παραμένει κλειστός και το ρηχείο παραδίδει λιγνίτη στην απέναντι με πλευρά των συνόρων. Απέναντι ακριβώς από τον ΑΕΣ Μελίτης υπάρχει η καρδιά της ηλεκτροπαραγωγής των Σκοπίων, η κρατική εταιρεία παραγωγής των Σκοπίων που εκμεταλλεύεται το ίδιο κοίτασμα που έχουμε και εμείς στην περιοχή της Φλόρινας, γιατί ο λιγνίτης δεν ξέρει από σύνορα. Και καίγεται ο ελληνικός λιγνίτης στα Σκόπια και με το Βαριαδάκι έρχονται τα αιωρούμενα σωματίδια στον νομό της Φλόρινας. Μάλιστα. Τόσο καλά. Μισό λεπτό. Θυμάμαι ότι πριν 10 μέρες μας είχατε πει, όταν σας είπαμε εμείς ότι έχει μπει ο λιγνίτης, είπατε δεν είναι έτσι ακριβώς. Ο λιγνίτης σε αυτή τη φάση, αυτό μας είχατε πει, πάει σε αποθεματοποίηση. Τέλος πάντων, να πούμε ότι ρε παιδί μου, για μια δύσκολη. Τώρα μας λέτε ούτε αυτό γίνεται, τουλάχιστον στη μονάδα, στην περιοχή της Μελίτης. Σωστά? Σωστά, διότι αν δείτε τα στοιχεία λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, τα οποία δημοσιεύονται στην πλατφόρμα διαφάνειας του ENSOE, του διαχειριστή των συστημάτων ηλεκτροδότησης, οι λιγνητικές μονάδες παραμένουν σβηστές και μάλιστα όχι μόνο παραμένουν σβηστές, αλλά όταν είναι να δουλέψουν, δουλεύουν για 3-4 μέρες και μετά ανάβουν και ξανασβήνουν. Για παράδειγμα, ο ΑΕΣ Μελίτης τώρα στον Μάιο μπήκε σε λειτουργία στις 4 Μαΐου, το πρωί της 4 Μαΐου και βγήκε από τη λειτουργία στις 7 Μαΐου. Η Μεγαλόπολη 4 έβαλε το απόγευμα της 10 Μαΐου και βγήκε το βράδυ της 13 Μαΐου. Δηλαδή βάζουν και βγάζουν τις μονάδες για 3-4 μέρες, αλλά αυτές οι μονάδες δεν είναι για να αναβοσβήνουν κατά αυτόν τον τρόπο. Να περνούν σε ψυχρή φάση, από ψυχρή σε θερμή, από θερμή σε ψυχρή ξανά. Αυτά
είναι σε βάρος καταρχήν του εξοπλισμού της μονάδας, σε βάρος του λέβητα της μονάδας. Μπορεί να το καταστρέψει. Ρωτώ, δεν ξέρω, εσείς ξέρετε. Αν αυτό συνεχίσει να γίνεται σε βάθος χρόνου, ασφαλώς επηρεάζει τα μέταλλα στο λέβητα. Δεν είναι... Μάλιστα. Οι μονάδες αυτές έχουν κατασκευαστεί για να δουλεύουν σε σταθερή βάση 6.500 ώρες από τις 8.700 ώρες που έχει ο χρόνος. Και αυτό δεν συμβαίνει λόγω ακριβώς του τρόπου οργάνωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Όπου δεν υπάρχουν δημηρή συμβόλαια που θα επέτρεπαν στην ΔΕΗ να συνάψει δημηρή συμβόλαια και να κρατάει σε σταθερή λειτουργία τις λιγνητικές μονάδες, εξασφαλίζοντας και κέρδη. Ο κ. Παναγιωτάκης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο νούμερο κερδοφορίας από λιγνητικές μονάδες χθες. Δεν υπάρχει αυτή η οργάνωση της αγοράς, είναι ακριβώς προσανατολισμένη σε αυτό που είχε πει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που εκλέχτηκε με τη Νέα Δημοκρατία και πλέον δεν είναι, και ο Γιώργος Κίρτσος, το Μέγα Σάββατο. Η αγορά είναι προσανατολισμένη στο να φτιάχνει δισεκατομμυριούχους με το φυσικό αέριο. Άρα μου λέτε, την ώρα, γιατί έχω υπόψη μου τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, του αντίστοιχου Υπουργείου Ενέργειας Βιομηχανίας, στα Σκόπια, οι οποίες λένε ότι ετοιμάζονται να ανοίξουν δύο νέα λιγνητορυχεία. Και αν Βεβαίως. Δεν κάνω λάθος, το ένα κοντά σε εμάς, στα σύνορα. Βεβαίως. Το ναι. ένα θα. Μετά το 2000, ναι. οι Σκοπιανοί είχαν ανοίξει, επειδή ψάχνουν ακριβώς την αξιοποίηση του δικού τους λιγνίτη και επειδή ακριβώς η καρδιά της ηλεκτροπαραγωγής τους βρίσκεται δίπλα στο μοναστήρι, στα Μπίτολα. Ψάχνουν ακριβώς αυτή την περιοχή να εκμεταλλευτούν ό,τι λιγνίτη μπορούν να βρουν εκεί πέρα. Μετά το 2000 είχαν ανοίξει ένα ορυχείο ακόμα στην ίδια περιοχή και πλέον στις 22 Μαρτίου νομίζω ήταν, ο Υπουργός Ενέργειας των Σκοπίων ανακοίνωσε ότι θα ανοίξουν ακόμα ένα νέο ορυχείο στην ίδια περιοχή, το οποίο θα είναι ακριβώς δίπλα στη γραμμή των συνόρων με την Ελλάδα. Και το δεύτερο ορυχείο το οποίο θα το ανοίξουν στα σύνορα με το Κόσοβο, όπου ως γνωστόν το Κόσοβο έχει το μεγαλύτερο λιγνητικό κοίτασμα Σωστά. στην Ευρώπη. Αλλά με την πολιτική κατάσταση που επικρατεί δεν μπορούσαν να το αξιοποιήσουν ποτέ. Άρα κύριε Κολοβέ, μου λέτε ότι η ΔΕΗ προτιμά πρακτικά να κρατά τον ΑΕΣ Μελίτης σβηστό, να καίει εισαγόμενο φυσικό αέριο πανάκριβο. Καλά, αυτό δεν είναι τωρινό, αλλά τώρα έχουν εκτοξευτεί πια στον ουρανό οι τιμές, ιδίως από τον Ιούλιο. Και να εικάσω ότι γι' αυτό το λόγο δεν άνοιξε ποτέ το λιγνητορυχείο στη ΒΕΗ της Φλόρινας ή έκλεισε το λιγνητορυχείο στο κλειδί της Φλόρινας. Κοιτάξτε, η διοίκηση Ξανθόπουλου στη ΔΕΗ τη δεκαετία του 90 είχε φέρει Γερμανούς συμβούλους για να φτιάξουν το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης των ορυχείων Πτολεμαΐδας και Μεγαλόπολης. Mm-hmm. Επειδή έμεινε πολύ ευχαριστημένη από το στρατηγικό σχέδιο Πτολεμαΐδας και Μεγαλόπολης, τους ανέθεσε να φτιάξουν και το στρατηγικό σχέδιο της περιοχής της Φλόρινας. Οι Γερμανοί λοιπόν κατέληξαν ότι στο νομό της Φλόρινας με το ξυλιτικό κοίτασμα, λιγνίτης τύπου ξυλίτη που είναι στα σύνορα με τα Σκόπια, προς τα σύνορα με τα Σκόπια, μπορούν να γίνουν δύο μονάδες οι οποίες θα τροφοδοτούνται από δύο μεγάλα ορυχεία, στη Βέβη και στην Αχλάδα. Η Βέβη ήταν δημόσιο το ορυχείο και το εκμεταλλευόταν ένας ιδιώτης, αλλά είχε κλείσει το 2000. Και το λιγνητορυχείο της Αχλάδας ήταν σε λειτουργία και εξακολουθεί να παραμένει σε λειτουργία. Είναι το πιο παλιό λιγνητορυχείο στην περιοχή, δουλεύει από τη δεκαετία του 30, του 1930. Και έτσι έγινε ο ΑΕΣ Μελίτης 1 και είχε δημοπρατηθεί ο ΑΕΣ Μελίτης 2. Ο οποίος όμως δεν κατασκευάστηκε ποτέ. Τι συνέβη όμως με τον ΑΕΣ Μελίτης 1? Ο ΑΕΣ Μελίτης 1 μπήκε σε λειτουργία το 2003, σε εμπορική λειτουργία μπήκε το 2003 και ήταν η πιο σύγχρονη μονάδα της Ελλάδας. Προκειμένου να τροφοδοτηθεί, επειδή δεν ήταν σε λειτουργία το λιγνητορυχείο, το μεγάλο λιγνητορυχείο της Βέβης, το οποίο θα ήταν ο βασικός τροφοδότης, η ΔΕΗ είχε ανοίξει ένα δικό της μικρό λιγνητορυχείο στην Αχλάδα, το οποίο το δούλεψε για 3 χρόνια. Δούλεψε και το λιγνητορυχείο, ξεκίνησε και δούλεψε και το λιγνητορυχείο στο κλειδί της Φλόρινας. Είναι περιοχές, διάφορες περιοχές εκεί γύρω από τη Φλόρινα. Ταυτόχρονα είχε δημοπρατηθεί και η διάνοιξη, η επαναλειτουργία του λιγνητορυχείου της Βέβης το 2006. Ωστόσο, το 2009 ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγωνος επειδή, λέει, έληξαν οι εγγυητικές επιστολές. Αυτή ήταν η επίσημη δικαιολογία, που είναι αστεία βέβαια, διότι
Ο καθένας που ασχολείται με διαγωνισμούς γνωρίζει ότι όταν λύγει μια εγγυητική, ζητάς μια παράταση από τον συμμετέχοντα και παρατήρεται η ισχύ της εγγυητικής. Και βέβαια δεν αντιλαμβάνομαι γιατί χρειάστηκαν 3 χρόνια για να εξετάσουν τις προσφορές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ίδιο χρονικό διάστημα, το 2008, η ΔΕΗ έκλεισε το δικό της λιγνητορυχείο στο κλειδί και έμεινε μοναδικός προμηθευτής η εταιρεία λιγνητορυχία Αχλάδας. Μα, ο ιδιώτης, μάλιστα. Ο ιδιώτης. Ο τότε πρόεδρος της ΔΕΗ, ο Τάκης Αθανασόπουλος, που είχε η ιαπωνική κουλτούρα, είχε έρθει από την Toyota στο τιμόνι της ΔΕΗ, μάλλον δεν κατάλαβε ποτέ πού βρέθηκε και πού έμπλεξε, όπως διαβάζω σε ένα ιστολόγιο για το Λιγνίτη, ένα εξειδικευμένο ιστολόγιο του Λιγνίτη. Δεν κατάλαβε πού έμπλεξε και όταν το κατάλαβε, οδήγησε στην έξοδο την ηγεσία των ορυχείων της ΔΕΗ. Αλλά το πουλάκι είχε πετάξει, διότι όταν δεν δουλεύει η πιο σύγχρονη λιγνητική μονάδα της χώρας, πώς θα υποκαταστήσουμε την ηλεκτροπαραγωγή? Φυσικά καίγοντας φυσικό αέριο. Εκεί λοιπόν ήταν το θέμα, ότι αν δεν δουλεύει ο ΑΕΣ Μελίτης, θα καίμε φυσικό αέριο. Και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει πλέον και με τη νέα λιγνητική μονάδα. Την όχι, δεν θα καίμε φυσικό αέριο, δεν το λέτε καλά. Θα καίμε εισαγόμενο φυσικό αέριο. Να το λέτε ακριβώς όπως είναι. Ναι, θα καίμε 100% φυσικό αέριο, προκειμένου, όπως είπε ο κύριος Κίρτσος, να κάνουμε δισεκατομμυριούχους με το φυσικό αέριο, διότι στα λεφτά είναι η ιστορία όλη. Και έτσι μας εξηγείτε και γιατί αυτή η υπερσύγχρονη μονάδα, εδώ ευχαριστώ για το link που μου στείλατε, πραγματικά είναι υπερσύγχρονη, με drone λήψεις, αλλά δεν λειτουργεί. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, στις λήψεις με το drone που έγιναν πρόσφατα στις αρχές Μαΐου στην νέα υποκατασκευή μονάδα από το Λεμαΐδα 5, φαίνεται ότι δεν έχουν μπει στη θέση τους καταρχήν οι μετασχηματιστές που θα βγαίνει το ρεύμα από τη μονάδα για να τροφοδοτηθεί στο δίκτυο. Και ακόμα και αν η μονάδα ολοκληρωθεί, αν δεν μπουν οι μετασχηματιστές στη θέση τους να συνδεθούν, το ρεύμα δεν θα μπορεί να φτάσει στο δίκτυο. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν, η αυλή Λιγνίτη φαίνεται να είναι αρκετά πίσω. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα της αυλής όπου θα αποθηκεύεται ο λιγνίτης, προκειμένου στη συνέχεια το ορυχείο να αρχίσει να μπορέσει να στέλνει εκεί πέρα το λιγνίτη. Και βεβαίως για να στείλει το ορυχείο λιγνίτη θα πρέπει να έχει και το ορυχείο λιγνίτη. Ακούστε πολύ γρήγορα σας παρακαλώ. Λένε κάποιοι εδώ ποια είναι η πλατφόρμα που λέει ο κύριος Κολοβός. Είναι το Transparency Platform. Transparency όπως διαφάνεια, platform, πλατφόρμα. Ένσο ΕΕ, όπως ακούγεται. Αν το κλείσουν, αν το αναζητήσουν, θα το ναι, βρουν. Ναι, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει σύνδεσμος και στον ιστότοπο του ΑΔΜΙΕ. Τώρα, κοιτάξτε εδώ. Λέει ο Κωστής, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Κολοβό. Για ακούστε εδώ τι λέει. Έχει υπόψη του μια άλλη εταιρεία που ασχολείται, ιδιώτης λέει, με το λιγνητορυχείο στα Σέρβια της Κοζάνης στο Προσίλιο. Παρατηρώ, λέει, φορτηγά να φεύγουν από την Κοζάνη προς τα σύνορα. Δεν ξέρω αν ξεφορτώνουν. Αλλά μήπως και από εκεί, που μάλλον είναι και άλλης ποιότητας ο λιγνίτης, έχουμε εξαγωγή. Η πληροφόρηση που είχα χθες το βράδυ ήταν ότι τα συγκεκριμένα φορτηγά ξεφορτώνουν στον ΑΕΣ Μελίτης. Και εδώ είναι το παράδοξο. Τι είναι αυτό τώρα, το καταλάβω. Είναι το παράδοξο. Δηλαδή από τη Μελίτη πάνε στα Σκόπια. Το ορυχείο που είναι ακριβώς δίπλα στο σταθμό της Μελίτης να στέλνει τον λιγνίτη στα Σκόπια και στη Μελίτη να πηγαίνει λιγνίτης από το προσίλιο των Σερβίων, που είναι νότια της Κοζάνης. Και ασφαλώς η απόσταση είναι πολύ μεγαλύτερη. Επιπλέον το ορυχείο εκεί είναι υπόγειο και έχει μεγαλύτερο κοστολόγιο. Ενώ στην Αχλάδα είναι επιφανειακό και είναι πολύ πιο φθηνή η εξόρυξη. Και άκουσα χθες τον κύριο Παναγιωτάκη να λέει ότι είχε συνάψει και μία συμφωνία με το λιγνητορυχείο στην Αχλάδα για να παίρνει φθηνό λιγνίτη. Όλα αυτά λοιπόν είναι τουλάχιστον περίεργα και φυσιολογικά, αν υπήρχε και σοβαρή αντιπολίτευση στη χώρα, θα έπρεπε να τα έχει ξεψαχνίσει. Λοιπόν, κύριε Κολοβέ, ο φίλος μου ο Κούλης από Θεσσαλονίκη, καλημέρα λέει στον κύριο Κολοβό. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, εξάγουμε πρώτη ύλη λιγνίτη που μπορούμε να τον κάψουμε και εμείς στη χώρα βόρεια της Μακεδονίας και εισάγουμε από αυτήν πανάκριβο πλέον ρεύμα. Υπάρχουν μήπως, λέει, κύριε Κολοβέ, επιχειρηματίες ή το κράτος που κερδίζει με αυτό το αλυσβερίσι?
Προφανώς. Πολύ καλά το έχει καταλάβει ο Κούλης. Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Εξάγουμε λιγνίτη και εισάγουμε ρεύμα από τα Σκόπια. Και εισάγουμε ρεύμα βεβαίως και από τη Βουλγαρία και από την Τουρκία, από παντού. Εισάγουμε σταθερά ρεύμα, διότι έχουμε κάνει την ελληνική ηλεκτροπαραγωγή πανάκριβη. Μάλιστα. Η φίλη μου η Ιφηγένεια λέει καλημέρα στον κύριο Κολοβό. Πραγματικά λέει παρακολουθούμε μέσα από τη συχνότητα τα θέματα της ενέργειας και έχουν ανοίξει τα μάτια μας. Την χάνω καταγόμενη και διαβιούσα μεγάλο χρονικό διάστημα στην αγροτική επαρχία και αντιλαμβάνομαι πλήρως τα όσα έχει πει ο κύριος Κολοβός για την καταστροφή του περιβάλλοντος λόγω αιωλικών πάρκων ανεμογεννητριών. Επαναλαμβάνω λέει αντιλαμβάνομαι πλήρως την κοροϊδία. Δεν θα έπρεπε όμως να μας μιλήσει και για την άλλη πλευρά. Έχω συγγενείς στα χωριά της Πτολεμαίδας που εκτός ότι ξεπατώθηκαν για το λιγνίτι, άλλοι πέθαναν γιαγιάδες και στην νεκροτομή τα πνευμόνια τους ήταν μαύρα. Μήπως λησμονά ότι καλές χρυσές εποχές του λιγνίτη είχαν και ζητήματα υγείας? Κοιτάξτε, υπάρχει ένας πολύ διαδεδομένος μύθος που τον έχουν προωθήσει συγκεκριμένοι πολιτικοί και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και από Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι προτιμάται λέει το λιγνίτη, τον καρκίνο από το λιγνίτη στην Πτολεμαίδα παρά τις ανεμογεννήτριες, ας πούμε, για παράδειγμα στην Τίνο, όπου είχε πάει ο Τσίπρας και το έλεγε. Αυτό είναι μύθος. Η περιοχή της, οι λιγνητικές περιοχές είναι πολύ πίσω σε περιστατικά καρκίνου από τις λοιπές περιοχές της Ελλάδας. Όπως έχει δημοσιευθεί σε ιατρικά συνέδρια στην Ελλάδα, πρώτη νομή σε καρκίνο είναι η Δράμα, το Κιλκής, Καρδίτσα και τα Γρεβενά. Καμιά από αυτές τις περιοχές δεν έχει λιγνίτη. Τι έχει? Έχει μετανάστες από τη Γερμανία που επέστρεψαν, έχει σύννεφο του Τσερνομπίλ που ξεφόρτωσε σε αυτές τις περιοχές, έχει γεωργικά φάρμακα για τα οποία δεν μιλάει ποτέ κανείς του τι ακριβώς συμβαίνει, έχει κάπνισμα, έχει πολλά πράγματα. Είναι πολλές οι αιτίες. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, πρωταθλήτριες σε καρκίνο είναι η Ισλανδία και η Νορβηγία. Η Ισλανδία έχει το 100% της ενέργειας από γεωθερμία, η Νορβηγία έχει το 97% από υδροηλεκτρικά, δεν έχουν καμία σχέση με κάρβουνο. Να μην μπερδευόμαστε λοιπόν. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια διάχυτη αγωνία στον κόσμο για τις επιπτώσεις της ρύπανσης, ωστόσο τα ιατρικά απορίσματα λένε άλλα από αυτά που μας λένε οι πολιτικοί. Μάλιστα. Και εκεί είναι το ερώτημα, κατά πόσο μπορεί κανείς να εμπιστεύεται πλέον τους πολιτικούς. Έχω πει και άλλη φορά στο ραδιόφωνο σας και στο κανάλι σας ότι κατά τη γνώμη μου η κρίση είναι πολιτική και όχι ενεργειακή. Είναι πρωτίστως πολιτική. Χρήστος Κολοβός, θέλω να τον ευχαριστήσω, θα τα ξαναπούμε μαζί του. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και ευχαριστώ, γεια σας.